παρατηρούμε ότι μειωμένη έτσι ζήτηση έχουν και τα καύσιμα κίνησης για τα αυτοκίνητα. Πόσο έχει επηρεάσει το οικονομικό βαλάντιο του καταναλωτή όσον αφορά στο να γεμίζει το ρεζερβάρ, αν το γεμίζει ή βάζει κάποια μικρή ποσότητα για να κάνει τις απαραίτητες δουλειές του. Εντάξει, η κατάσταση είναι τραγική. Αρκεί να σας πω ότι η πτώση των πωλήσεων ξεπερνάει το 45% των προδιετίας πωλήσεων. Αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε και εσείς ότι κλείνουν και πρατήρια. Δεν κλείνουν μόνο μαγαζιά, κλείνουν και πρατήρια. Στην Αρκαδία έχουν κλείσει πάνω από 15 πρατήρια. Από εκεί και μετά, πράγματι τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβά. Τα καύσιμα στην Ελλάδα ξεπερνούν κατά πολύ την τιμή των καυσίμων των Σκοπίων, της Τουρκίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας φυσικά. Οι φόροι εδώ πέρα που έχουν επιβληθεί είναι δυσβάσταχτοι. Γι' αυτό μην περιμένουμε κάποια θεαματική πτώση αν οι Άραβες μειώσουν το κόστος της αγοράς του αργού πετρελαίου. Εντάξει, εδώ μαστίζονται τα καύσιμα, πλήττονται τα καύσιμα από τη βαριά φορολογία. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, όπως έχουν πέσει όλα τα καταναλωτικά αγαθά, έχει πέσει και η κατανάλωση των υγρών καυσίμων. Βέβαια, είναι γεγονός, γιατί θα μου το πείτε και ξέρω θα με ρωτήσετε, ότι γιατί εμείς στην Αρκαδία έχουμε κάποιες διαφορετικές τιμές από τους όμορους νομούς. Έχω να σας πω το εξής, ότι πέρα το ότι οι εταιρείες μπορεί να υπάρχει μια αντιπαλότητα, μάλλον ένα συναγωνισμός, μια ευγενή άμυλα θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τις τιμές, οι τιμές των καυσίμων από νομό στο νομό καθορίζονται από τις εκπτώσεις τις οποίες δίνουν οι εταιρείες στους πρατηριούχους. Όταν λοιπόν η γειτονική Μεσσηνία κάνει περίπου 180 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο και η Αρκαδία κάνει 110 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι άλλες οι εκπτώσεις τις οποίες παίρνουν οι Μεσσήνοι, άλλες οι εκπτώσεις τις οποίες παίρνουν οι Αρκάδες. Όταν η Αργολίδα έχει αγγίξει τα 190 εκατομμύρια λίτρα κατανάλωση το χρόνο και η Αρκαδία είναι εδώ πέρα που βρίσκεται, άλλες εκπτώσεις παίρνει η Αργολίδα, άλλες εκπτώσεις παίρνει η πρατηρούχη της Αρκαδίας. Όπως επίσης το αντίστροφο συμβαίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, πουλάμε το πετρέλαιο θέρμανσης όσο το πουλάει η Αθήνα, όσο το πουλάει η Καλαμάτα, όπου είναι ακόμα πιο μακρινές περιοχές, όσο το πουλάνε από μακρισμένες περιοχές. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχουν καταναλώσεις, γι' αυτό και δεν έχουν μεγάλη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανση, την οποία έχουμε εμείς έκπτωση, την οποία δίνουμε στο καταναλωτικό κοινό. Τα πάντα λοιπόν είναι ζήτηση και προσφορά. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε καμιά φορά ότι, όχι θα δείτε καμιά φορά, πάντα η Αρκαδία κατά κάποια λεπτά του ευρώ είναι ακριβότερη από τις περιοχές της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Αργολίδας, της Ηλίας και λέγοντας της Κορινθίας. Κύριε Κακλαμάνο, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι όταν θέλουν να εφοδιαστούν καύσιμα βάζανε τις προηγούμενες χρονιές τις σούπερα μόλιδες με τα υψηλές καλές και τώρα επιλέγουν την απλή αμόλυβδη. Κοιτάξτε, αν έχετε καταλάβει, οι καταθέσεις πινακίδων γίνονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο. Διότι αυτό το κράτος δεν μπορεί να καταλάβει ότι η θέρμανση του Έλληνα αλλά και η κυκλοφορία και η κίνηση του Έλληνα είναι αναγκαίο κακό. Και βλέπετε λοιπόν, ρίχνουν τα βάρη στα καύσιμα, ρίχνουν τα βάρη στα τέλη κυκλοφορίας, ρίχνουν τα βάρη στις ασφάλειες, τις ασφάλειες των αυτοκινήτων κλπ. Οπότε λοιπόν οι Έλληνες καταθέτουν πινακίδες. Και καταθέτουν πινακίδες κατά κύριο λόγο αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα κυβικά. Για να έρθω λοιπόν και στην ερώτησή σας, τα αυτοκίνητα με τα μεγάλα κυβικά είχαν τις εξευγενισμένες βενζίνες, τις οποίες λέμε εμείς, δηλαδή τη σούπερ αμόλυβδη και όλα αυτά. Βέβαια, σούπερ αμόλυβδη επί υποθέσει κινείται ελάχιστη. Διότι ακόμα και αυτοκίνητα με πολλά κυβικά δεν χρησιμοποιούν σούπερ αμόλυβδη, η οποία είναι κατά 100 ευρώ θα πω στα 1000 λίτρα ακριβότερη, κατά 150 ευρώ στα 1000 λίτρα ακριβότερη από την γνωστή αμόλυβδη. Άρα λοιπόν οι πωλήσεις μας τώρα πλέον είναι σε αμόλυβδη βενζίνη, σε απλή αμόλυβδη βενζίνη και σε πετρέλαιο κίνησης. Παίζει ρόλο ότι πολλοί μετατρέπουν και τα αυτοκίνητά τους
από βενζινοκίνητα σε υγρά αεροκίνηση. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι πράγματι μεγάλος αριθμός καταναλωτών, ιδιοκτών αυτοκινήτων, γεωτεχή αυτοκινήτων, πράγματι το έχουν γυρίσει στο αέριο. Όπως επίσης, οι τελευταίες αγορές που μπορεί να γίνονται τώρα σε γεωταχή αυτοκίνητα γίνονται σε πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο κίνητα. Και πράγματι, όπως και πάλι σας λέω, έχουμε πληροφορηθεί, πολλοί καταναλωτές, πολλά αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί πλέον σε αυτοκίνητα με υγρά αέριο κίνηση. Και πολύ καλά κάνει ο καταναλωτής, διότι και εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι πράγματι το έχουν γυρίσει και έχουν πολύ καλή οικονομία.